Σε κάθε κλάδο οικονομία, σε κάθε τομέα, ακόμα και στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, υπάρχει η κυριαρχία των μονοπωλίων και ο ανταγωνισμός. Δεν μπορείς να διαγράψεις το γεγονός ότι ανάμεσα στα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υφίσταται ένας οξύτατος ανταγωνισμός. Και εδώ που τα λέμε, θέλουμε να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό ότι λέγαμε και με την ένταξη στην ΕΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ένταξη στην Ευρωζώνη ότι η οικονομική ανισομετρία ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οξυνθεί, ότι σύγκληση μισθών, τιμών, επιπέδου ζωής δεν πρόκειται να υπάρξει, αντίθετα θα μεγαλώνουν οι αποκλίσεις. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η οικονομική ανισομετρία φέρνει και την πολιτική ανισομετρία. Εξήγησα στην σύσκεψη ότι με ποια έννοια λέμε ότι ασκείται στον ελληνικό λαό ιδεολογική τρομοκρατία και θα προσθέσω εδώ, αυτό δεν το είπα μέσα, τύπου Μπιν Λάντεν και εκβιασμός ομός. Θέλω να εξηγήσω τι εννοούμε. Δεν εννοούμε ότι απέναντι στο λαό δεν μπαίνουν διλήμματα. Δεν εννοούμε ότι η κρίση στην Ελλάδα είναι βαθιά και η απειλή για το λαό πολύ μεγάλη. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε να βάζεις εκβιαστικά διλήμματα όπου και το ένα και το άλλο σκέλος να είναι απολύτως ενταγμένα σε ένα και μοναδικό σκοπό. Να δημιουργήσω προϋποθέσεις οι επιχειρηματικοί όμιλοι να διατηρήσουν, να αναπτύξουν και να διευρύνουν τα κέρδη τους. Με κάθε μέσο. Με ένα λαό εντελώς χρεοκοπημένο και μάλιστα με χρεοκοπία διαρκείας, ανεξάρτητα αν η χώρα βγει από τον κύκλο της κρίσης και μπει σε μία φάση ανάπτυξης. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι στο επίκεντρο του λαού υπάρχει ένα δίλημα με δύο διαφορετικά σκέλη και είναι θέμα όχι πια ενός τμήματος του λαού που ήδη έχει τοποθετηθεί, αλλά της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού να διαλέξει ή το ένα σκέλος ή το άλλο. Αλλά μιλάμε για πραγματικό δίλημα. Το ένα σκέλος είναι να χρεοκοπήσει ο λαός οριστικά και αμετάκλητα και με τη χρεοκοπία του να βοηθήσει την ανάκαμψη της κερδοφορίας. Της κερδοφορίας των Ελλήνων, των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων. Και να στηρίξει τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι να με τη στάση του να οδηγήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα στην ενίσχυση του ενιαίου μετόπου των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοπασχολουμένων, των αγροτών, της νεολαίας και των γυναικών με στόχο μια οργανωμένη, σχεδιασμένη αντεπίθεση με προοπτική την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων για την εργατική λαϊκή εξουσία. Ο δρόμος αυτός, η επιλογή αυτή, δεν σημαίνει ότι παλεύεις αποκλειστικά για το αύριο. Σε αυτό το δρόμο μπορείς να κερδίσεις μάχες, μπορεί να χάσεις και κανά δυο μάχες, γιατί αν ο συσχετισμός δύναμης δεν είναι ισχυρός, αλλά προετοιμάζεσαι για τον πόλεμο που πρέπει να διεξάγει ο λαός σε βάρος της δικτατορίας των μονοπωλίων, σε βάρος της δικτατορίας του κεφαλαίου. Όχι τυχαία χρησιμοποιούμε τον όρο μονοπόλια κεφάλαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μάχη, η δράση δεν πρέπει να στρέφεται εναντίον πολιτικών κομμάτων. Αλλά μιλάμε για πολιτικά κόμματα, είτε παλιά είτε νέα φτιάξουν, τα οποία φύση και θέση υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα. Θεωρούμε επίσης αναγκαίος και βασικός όρος αυτό το ενωτικό κίνημα, το χειραφετημένο κίνημα από την κυρίαρχη πολιτική για να τα βγάλει πέρα, πρέπει να πορευθεί σε συμπαράταξη και συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για ποιο λόγο? Και ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, μιλάμε για συμπόρευση. Δεν μιλάμε ούτε ο ένας να καταπιεί τον άλλον. Και δεν μπορείς να το επιβάλλεις αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ένα κόμμα που μπορεί να το έχεις εμπιστοσύνη. Πρώτον, σε ανύποπτο χρόνο προέβλεψε ό,τι συμβαίνει σήμερα. Και όταν προβλέπεις, δεν δείχνει ότι έχεις ικανότητα. Δείχνει πάνω απ' όλα
ότι η καρδιά σου, τα μάτια σου, το μυαλό σου, η προσοχή σου είναι στραμμένη αποφασιστικά και μόνο στο λαό με τρόπο ουσιαστικό. Δεύτερο, είναι το κόμμα που ξέρει, έχει εμπειρία και έχει διδαχθεί, αν θέλετε, και από αδυναμίες και λάθη του. Έχει εμπειρία να συμβάλλει στην οργάνωση του λαού. Έχει την εμπειρία να προφυλάσει το κίνημα από παγίδες, από προβοκάτσιες. Και μιλάμε για ένα κίνημα μαζικό, μέσα στο οποίο θα ανθίζει και η λαϊκή πρωτοβουλία και η αυτενέργεια, και δεν θα είναι ένα κίνημα, πώς να πω, περιχαρακωμένο. Είμαστε εγγύηση γιατί στην τελευταία 20ετία μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παραδέρνει μέσα από οξύτατους ανταγωνισμούς. Μιλήσαμε ότι η ένταξη στην ΟΝΕ θα μεγαλώσει την απόκληση της Ελλάδας και άλλων χωρών. Μιλήσαμε για τις ιδιωτικοποιήσεις, για τις αλλαγές των εργασιακών σχέσεων. Ακόμα τολμήσαμε να πούμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν τη μονιμότητά τους παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα την κατοχυρώνει. Κοιτάξτε να δείτε, εφεδρείες σήμερα στο σύστημα υπάρχουν. Και συνεργασίες ανάμεσα στα κόμματα που στηρίζουν το πολιτικό σύστημα μπορεί να είναι δύσκολες. Γιατί ο καθένας θέλει τη συνεργασία να γίνει υπό τη δική του πρωτοκαθεδρία. Το ΠΑΣΟΚ με τη δική του πρωτοκαθεδρία, η Νέα Δημοκρατία με τη δική της. Είναι δυνατόν το αστικό πολιτικό σύστημα να καρατομήσει και παιδιά του για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάτι αλλάζει? Αυτό που λένε νέα πρόσωπα, νέα κόμματα κτλ. Κτλ. Όλα μπορεί να τα κάνει, ένα πράγμα δεν ανέχεται: την αντεπίθεση, τη ρήξη και την ανατροπή. Επομένως, έχει τέτοιες εφεδρείες. Εμείς το ξεκαθαρίζουμε. Όχι μόνο γιατί η θεωρία μας προετοιμάζει, αλλά γιατί έχουμε σύγχρονες εμπειρίες στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και παλιότερες εμπειρίες. Τη διάλυση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία κτλ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πάνω απ' όλα σήμερα επήγει η ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος και η δημιουργία αυτού του παλαϊκού μετόπου, μάλλον η ενίσχυσή του, για τη φύτρα και δυνατότητες αυτού του μετόπου υπάρχουν και σήμερα. Ξαναλέω, να μην παγιδευτεί ο λαός σε εκβιασμούς. Η κατάσταση έχει φτάσει σε εκείνο το σημείο όπου οι λεγόμενοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν θα διστάσουν, δεν λέω άμεσα, αλλά και στην πορεία, και να σμικρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μείνει ο σκληρός πυρήνας. Είναι μετανιωμένοι για τη διεύρυνση με τις 27 χώρες. Για αυτούς είναι ο σώζον εαυτός ο θήτων.